Έχουμε φουρτούνες στην πλεύση της πλεύσης ελευθερίας. Πολλά μποφόρ θα έλεγα εγώ. Πολλά μποφόρ. Έχει γίνει λίγο άνω κάτω. Οι λίστες του κόμματος, επειδή είναι τώρα οι εκλογές με λίστα, 25 Ιουνίου, έγιναν άνω κάτω. Έτσι. Γιατί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλα αποφάσισε να αλλάξει τη σειρά κατάταξης όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές 21 Μαΐου. Ακριβώς, ακριβώς. Υπήρχε, ξέρω εγώ, ένας υποψήφιος που ήταν, πήγε πρώτος σε Σταυρούς, σε μια περιοχή. Λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν σε θέλω πρώτο, σε θέλω τρίτο. Ή δεν σε θέλω καθόλου. Και έκανε κάποιες μετακινήσεις που δημιούργησαν μια αναταραχή και αποχωρήσεις. Αποχωρήσεις με καταγγελίες όμως. Ουσιαστικά, τους τρεις γυναίκες που ήταν πρώτες σε Σταυρούς στα ψηφοδέλτια, τις κατέβασε πολύ πιο κάτω. Την κυρία Όλγα Δάλα την πήγε στην τρίτη θέση και έβαλε στην πρώτη θέση τον κύριο Μπιμπίλα και στη δεύτερη τον κύριο Τσακίρη, αν δεν κάνω λάθος. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και ένα παράδοξο βέβαια, γιατί ο κύριος Μπιμπίλας δεν ήταν υποψήφιος στο νότιο τομέα, ήταν υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας. Και τον μετέφερε. Τον παίρνει από την Αλφα Αθήνας, τον πάει στο νότιο τομέα και δεν είναι ότι τον πάει απλά, τον βάζει στη θέση την πρώτη. Την εκλόγιμη. Την εκλόγιμη, την πρώτη θέση. Μαργαρίτα Καζάκου η δεύτερη και Χρύσα Διαμαντοπούλου οι τρεις και οι τρεις ανακοίνωσαν μέσω Facebook ότι αποχωρούν, έτσι. Και μάλιστα έχουν, η κυρία Δάλα έχει κάνει και μία ανάρτηση, Γιάννη, μπορούμε να τη δούμε κιόλας, που είναι μαζί με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι, μία είναι αυτή, έλα όμως που η προδοσία έρχεται σχεδόν πάντα από μέσα. Μιλάει για προδοσία. Και μία δεύτερη αυτή που γράφει ψέμα. Ναι. Εδώ είναι βέβαια σε καλές στιγμές με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Δάλα είναι μαζί μας. Να την δούμε και να την ακούσουμε, γιατί εντάξει, προφανώς, κυρία Δάλα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Επειδή τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, εσείς πώς το μάθατε? Υπήρχε κάποια συμφωνία εκ προημίου ότι εάν ήρθατε πρώτοι θα βάλω κάποιον άλλο στη θέση σας? Σας είχε πει κάτι τέτοιο κυρία Κωνσταντοπούλου ή θα σας μεταφέρει σε άλλη εκλογική περιφέρεια? Όχι, δεν μου είχε πει τίποτα προσωπικά. Πώς το αιτιολόγησε αυτό? Στη συνάντηση που κάναμε μετά τις εκλογές στο ξενοδοχείο, μας ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κάνει κάποιες αλλαγές στα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Αυτό και μόνο. Και τι σας είπε, δηλαδή? Ορίστε. Πώς σας το είπε, δηλαδή? Εσείς είστε πρώτοι Σταυρούς στο νότιο τομέα. Ναι. Και ναι, συναντιέστε και σας λέει τι, ότι σκέφτομαι δεν ένα... Δεν συναντηθήκαμε οι δυο μας, συναντηθήκαμε όλοι οι υποψήφοι. Έγινε μία σύσκεψη υποψηφίων. Mm-hmm. Αφού είπαμε τις απόψεις μας σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα, στο τέλος μας είπε ότι προτίθεμαι να κάνω κάποιες αλλαγές στα ψηφοδέλτια. Και... αυτό και τίποτα άλλο. Και μένει εκεί αυτό, έτσι. Και ξαφνικά και βλέπετε ότι εσείς από πρώτη έχετε πάει στην τρίτη θέση. Την πήρατε, ναι, κάποιο τηλέφωνο, της είπα... Με κάλεσε στο γραφείο της. Ναι. Το κλείσιμο του συνδυασμού έγινε τη Δευτέρα στις 5 του μηνός. Mm-hmm. Στις 6 του μηνός με πήρε τηλέφωνο την Τρίτη να περάσω από το γραφείο της. Mm-hmm. Φαντάστηκα ότι θα ήθελα να συζητήσουμε για τις εμφανίσεις μας στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και να δούμε πώς θα γίνει η προεκλογική μας καμπάνια. Εκεί πήγα στο γραφείο της και μου ανακοίνωσε ότι με έβαλε στην τρίτη θέση. Και βάζει τι πρώτο ρώτησα... στη θέση σας τον κύριο Μπιμπίλα. Τον κύριο Μπιμπίλα... που τον παίρνει, ναι, από την Αλφα Αθήνας και τον κατεβάζει στον νότιο τομέα. Ακριβώς. Στη δεύτερη θέση έβαλε. Συγγνώμη, τον κύριο Βαβράκη. Αυτή η συνομιλία ήταν μια ήρεμη συνομιλία, να καταλάβω τώρα, γιατί βεβαίως φαντάζομαι ότι ξαφνιαστήκατε κιόλας. Ναι, αγκαλιές, φιλιά, έλα Ολγάκη, έλα να τα πούμε. Καθίσαμε στο γραφείο της. Μου το ανακοινώνει ότι έβαλε τον κύριο Μπιμπίλα στην πρώτη θέση την εκλόγιμη. Τον κύριο Μαυράκη, που ήταν τελευταίο στην εκλογική μου περιφέρεια, τον έβαλε δεύτερο και εμένα τρίτη. Και μόλις μου το είπε, τι ρωτάω, γιατί? Μου λέει, τι εννοείς γιατί? Γιατί? Αφού είμαι πρώτη στις Σταυρούς, για ποιο λόγο δεν με αφήνεις εμένα και έφερες κάποιον άλλον φυτευτό? Μα ο κ. Μπιμπίλας μου λέει, δεν είναι φυτευτός. Είναι στην πλεύση ελευθερίας από την αρχή του κόμματος και έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι. Αυτό. Αυτό που μας είπατε και στο ραδιόφωνο νωρίτερα, ότι σας είπε γλυκούλα, δεν το περίμενα. Ναι, ναι, ναι. Λέω, γιατί δεν με έβαλε Ζωή, λέω, στην πρώτη θέση? Αχ, γλυκούλα μου, δεν το φαντάστηκα ότι θα ήθελες να είσαι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό. Και γιατί κατεβήκατε υποψήφια? Κάποιος κατεβαίνει υποψήφιος και αν εκλεγεί, αν μπει το κόμμα. Γιατί η πλεύση ελευθερίας ήταν πολύ κοντά στο να μπει στη Βουλή. Ναι, τώρα εντάξει. Ναι, ασφαλώς. Καταρχάς, δεν πήγα εγώ στην πλεύση ελευθερίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με πήρε τηλέφωνο, με προσκάλεσε και μου είπε. Σε χρειαζόμαστε, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις προσφέρει πολλά στην κοινωνία και θέλουμε να προσφέρεις και μέσω Βουλής με πιο θεσμικό τρόπο. Εγώ δεν είχα καμία... Δεν το είχα στο μυαλό μου να κατέβω στις εκλογές. Δεν έχω ανακατευτεί ποτέ με την πολιτική.
Ούτε καν ως φοιτήτρια δεν ήμουν σε κάποια παράταξη. Και να πούμε ότι πήρατε 6.000, πάνω από 6.000 ψήφους, έτσι, 6.148. 48, ναι. Μάλιστα. Οπότε ναι. Κόψατε τώρα κάθε σχέση, δεν έχετε κάποια σχέση, ούτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε με την Πλεύση Ελευθερίας, δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής. Ασφαλώς, και θεώρησα έντιμο να ενημερώσω τους ψηφοφόρους μου, γιατί η ψήφη αυτή ήταν προσωπική, δεν ήταν της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως διατείνεται η κυρία Κωνσταντοπούλου και μου είπε και προσωπικά, είναι του κόμματος η Σταυρή. Δεν είναι του κόμματος η Σταυρή είναι δική μου. Εγώ έκανα τον αγώνα μου, εμένα πίστεψαν, εμένα εμπιστεύτηκαν και εγώ θα έπρεπε να είμαι στη Βουλή για να εκπροσωπήσω τους ανθρώπους που πιστεύτηκαν. Έχετε δίκιο. Είναι δικαίωμα του κάθε αρχηγού βεβαίως όταν γίνονται εκλογές με λίστα να τοποθετεί ή να φτιάχνει τη λίστα. Δικαίωμα το οποίο ως επιτοπλίστων δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ναι, είναι το νόμιμο και το ηθικό. Ναι. Είναι από αυτούς άγραφους νόμους που λέμε, αλλά κανείς δεν το χρησιμοποιεί. Πάει με την πεπατημένη, με τη σειρά κατάταξη του καθενός, γιατί έτσι αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Πάντως εδώ να κατατάξει να πούμε κάποιον πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τελευταίο. Επειδή δεν το λέει η κυρία Δάλα μόνη της, να πούμε ότι η κυρία Δάλα έχει ποσοστό αναπηρίας 70%, πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι μια αγωνίστρια της ζωής. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Για τα περαιτέρω θα δούμε βέβαια. Γιατί όλα εμείς έτσι κι αλλιώς οφείλουμε και θα το κάνουμε. Δηλαδή να αναζητήσουμε και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου να δώσει τη δική της εκδοχή για τα πράγματα. Και τον κύριο Μπιμπίλα βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Φυσικά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μου είπε ότι όχι σε μένα. Σε μένα είπε αυτά τα πράγματα για τον κύριο Μπιμπίλα, ότι ήταν από τους προτεργάτες του κόμματος. Χθες έδωσε μία συνέντευξη και είπε ότι είναι ο προπονητής και διαλέγει τους παίχτες και διάλεξε τους ανθρώπους οι οποίοι τη στήριξαν τόσα χρόνια στο κόμμα και ήταν οι προτεργάτες δημιουργίας του κόμματος. Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε και μαζί της, να ξέρετε, και με τον κύριο Μπιμπίλα και ενδεχομένως αύριο να τους φιλοξενήσουμε στην εκπομπή να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις. Κυρία Δάλα, πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλά, φουρτούνες έχει και στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, έτσι, γιατί έχουν γίνει ανάλογες αλλαγές στη λίστα των υποψηφίων, πάνω κάτω, μετακινήσεις κτλ.